Ένας 19χρονος καταδρομέας της πρώτης μοίρας αλεξίπτωτης στον Μάλεμ έχασε τη ζωή του σε ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα στο δρόμο Καρμανιόλα Χανίων Αεροδρομίου, έξω από το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στο Αρώνι. Ήταν 1:30 μετά τα μεσάνυχτα όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό του προς τα Χανιά, έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στον κορμό ενός δέντρου και εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Όταν ανασύρθηκε από άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, ήταν ήδη αργά για τον 19χρονο Τάσο. Ο άτυχος νέος, το μικρότερο παιδί του πρωτοπρεσβύτερου της Ιεράς Μητρόπολης Κηδονίας και Αποκορώνου, Δημήτρη Ξεκουκουλωτάκη, κατατάχθηκε στις ειδικές δυνάμεις του στρατού τον περασμένο Νοέμβριο και υπηρετούσε τη θητεία του στο Μάλεμε. Ήταν μέλος του μουσικοχορευτικού ομίλου Πλατανιά και εδώ και πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής της Άμυλας Μωδίου, ενώ στο παρελθόν ήταν αθλητής στην ομάδα χάντμπολ του Ορίων Αχανίων. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τη μονάδα του, την πρώτη ΜΑΛ, φίλους και συγγενείς και τον αθλητικό κόσμο. Με σπαρακτικά μηνύματα αποχαιρετούν τον 19χρονο Τάσο. «Εμείς θα είμαστε πάντα μαζί, γιέ μου. Καλό παράδεισο. Χριστός Ανέστη», γράφει σε ανάρτησή του ο πατέρας του, πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητρόπολης Δημήτριος Ξεκουκουλωτάκης. «Απόψε ο Θεός αποφάσισε να σε πάρει κοντά του, γιατί ανθρώπους με την ψυχή τη δικιά σου δεν θέλει να χαραμίζονται εδώ. Τάσο μου, θα είσαι πάντα ο μικρός μας αδελφός. Σ' αγαπώ», αναφέρει στο αντίο του αδελφός του. Το Σωματείο Ορίωνας Χάντμπολ Χανίων, όπου αγωνιζόταν ως μαθητής, λέει αντίο στον δικό του Τάσο. «Ο αγαπημένος μας Τάσος βιάστηκε ξανά. Πάντα έτρεχες πρώτος στους ευνηδιασμούς, πρώτος στη διάθεση, στο κέφι, στην περηφάνεια. Δεν είχες όρια, γι' αυτό η γη έτρεμε όταν την πατούσες. Δεν υπήρχε αντίπαλος που να τον φοβώσουν. Αποφάσισες μόνος σου να τα βάλεις με το χάρο. Δεν έχασες, Τάσο μου. Είσαι εκεί που ανήκεις, σε μια άλλη διάσταση. Θα μείνεις πάντα έτσι στις καρδιές μας». Ο Τάσος Ξεκουκουλωτάκης είχε μόλις επιστρέψει έναν φίλο του στο σπίτι του στο ακροτήρι μετά από την νυχτερινή τους διασκέδαση και επέστρεφε στο δικό του όταν συνέβη το τραγικό δυστύχημα που του έκοψε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής.